Δυσκολεύεστε να διαφωνήσετε στο ότι οι Βρυξέλλες δεν κάνουν κάτι στο οποίο, το οποίο πάει κόντρα στις αγορές? Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όπως επίσης δεν μπορώ να διαφωνήσω και στο γεγονός ότι χρειάζονται πράγματι ρηξικέλευτες πράξεις για να δούμε το πώς θα μπορέσει να ανέβει αυτό που λέγεται, να δούμε το αν θα βγαίνουν τα νούμερα. Και η αλήθεια είναι ότι και είναι η κυβέρνηση, ακολουθώντας και τον δρόμο τους προηγούμενους, προσπαθεί να κάνει τέτοιες ρηξικέλευτες πράξεις. Δηλαδή τι, να αυξήσει το μερίδιο των εσόδων τα οποία θα πάρει από τα λαϊκά στρώματα. Ήδη για παράδειγμα σήμερα, για να μιλήσουμε και με αριθμούς, αφού έτσι ξεκίνησε η κουβέντα. Ναι, όχι. Αυτό θα σας ζητούσε ούτως ή άλλως. Το 96% αυτών που χρωστάνε στην εφορία χρωστάνε μέχρι 20 χιλιάρικα. Και αυτοί χρωστάνε μόνο το 6% των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Το 5% των φορολογικών εσόδων του συνόλου προέρχονται από τα νομικά πρόσωπα, από τις επιχειρήσεις. Το υπόλοιπο 95% είναι από την ατομική φορολογία. Ο ΣΥΡΙΖΑ έριξε το 10% τη φορολογία των διανεμόμενων κερδών και η Νέα Δημοκρατία θα τη ρίξει κι άλλο στο 5%. Άρα είναι πάρα πολύ σαφές. Τη φορολογία του μερίσματος. Ναι, ναι. Άρα είναι πολύ σαφές ποιος πληρώνει την ύφη, ποιος την πλήρωνε και ποιος θα συνεχίσει να την πληρώνει. Ότι πέφτει όλο το βάρος στους πολίτες και φεύγει από τις από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Αν μου επιτρέπετε μια παρατήρηση, ναι, αυτό. Όχι... Δεν θέλω να. Ίσα-ίσα. Δεν το λέω για άλλο λόγο, αλλά. Αντιμετωπίζουμε τα μερίσματα ξεχνώντας τη δομή του ελληνικού καπιταλισμού. Ότι δηλαδή σε μεγάλο βαθμό είναι μικροί άνθρωποι, είναι επαγγελματίες, είναι επιχειρήσεις ενός, δύο, τριών, πέντε ατόμων. Εγώ δεν θα σας έλεγα ότι αυτό είναι πραγματικά. Είναι μια επιχειρηματικότητα η οποία από ό,τι γνωρίζω και το κόμμα σας τη δέχεται ως μια επιχειρηματικότητα η οποία δεν ομοιάζει με τις επιχειρήσεις τις οποίες αναφέρεστε. Άρα για αυτούς είναι η αμοιβή τους. Το μέρισμα, το οποίο η φορολογία μειώνεται, είναι η αμοιβή που θα πάρουν τελικώς. Έχει προηγηθεί η φορολογία των κερδών, η οποία είναι υψηλή αυτή τη στιγμή. Βεβαίως ο Μητσοτάκης είπε ότι θα τη χαμηλώσει. Το είχε πει και ο Τσίπρας πριν. Είναι και μια παλαιότερη δέσμευση. Αλλά η φορολογία των κερδών είναι αρκετά υψηλή. Αν τα αθροίσετε δε και τα δύο μαζί. Αρκετά το λες και πολύ. Ναι. Έχει υπάρξει και πολύ. Ναι, το λέω αρκετά διότι υπάρχουν κράτη που φορολογούν λίγο περισσότερο. Βεβαίως κράτη που έχουν άλλου είδους ατού. Άλλο όμως. Έχουν άλλα η Γαλλία, ας πούμε, αν δεν κάνω λάθος, φορολογεί περισσότερο. Αλλά η Γαλλία είναι ένα προτελικό δείγμα για το οτιδήποτε. Αν με επιτρέπετε. Εκτός ίσως από τα προϊόντα. Το συζητάμε αυτό. Από τα προϊόντα τα οποία εντάξει, φαντάζομαι ότι όλοι ξέρουμε. Στα υπόλοιπα δεν αποτελεί υπόδειγμα. Αλλά σίγουρα πάντως είναι υψηλή η φορολογία όταν κοιτάς τι ατού έχεις και όταν συγκρίνεις τον εαυτό σου με τους άλλους. Διότι τελικώς η φορολογία εκεί πηγαίνει. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι υψηλή φορολογία. Είναι υψηλότερη από αυτή που πληρώνει μισθωτή. Δεν είναι μόνο οι μισθωτοί σκληρά εργαζόμενοι, και επιχειρηματίες. Και πάρα πολλοί επιχειρηματίες, ακόμη και αν αφαιρέσω τους μεγάλους επιχειρηματίες, τους μεγάλους μετόχους, είναι πολύ σκληρά εργαζόμενοι. Άρα, εγώ σας καλώ να συμφωνήσετε ότι είναι μια κίνηση φιλική προς την επιχειρηματικότητα. Νομίζω λοιπόν ότι θα συμφωνήσω ότι ο ελληνικός καπιταλισμός, εξ από ιδιαιτερότητες, παραμένει να είναι καπιταλισμός. Άρα, αυτό προφανώς σημαίνει ότι όλη η λειτουργία έχει μια βασική αρχή. Πώς θα μεγαλώνει η πίτα, μια επιδίωξη μάλλον, για το πώς θα μεγαλώνει η πίτα, ούτως ώστε το κομμάτι που θα μένει να προσπορίζεται η εργατική τάξη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, η φτωχομεσαία αγροτιά, να είναι όλο και μεγαλύτερο, οι πλούσιοι να γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχότεροι. Άρα, για να ολοκληρώσω ένα λεπτάκι. Άρα η λογική της ενίσχυσης επιχειρηματικότητας που τεχνιέντος συμπεριλαμβάνει και αυτούς τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους ευαίτους αυταπασχολούμενους, προφανώς δεν τους διαπερνάει και οριζόντια. Είναι πολύ διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται οικονομικά, φορολογικά, ως εργαζόμενος, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αυτό που λέτε μια μικρή επιχείρηση, μια οικογενειακή επιχείρηση, ενδεχομένως δουλεύει αυτός και η σύζυγός του ή ένας εργαζόμενος και σε μεγάλο βαθμό μοιράζονται τα ίδια βάρη. Και είναι πολύ διαφορετικό το πώς ακριβώς κινείται μια μεγάλη επιχείρηση που απασχολεί εκατοντάδες και χιλιάδες εργαζόμενους και προφανώς αυτούς πρώτα και κύρια ξεζουμίζει για να μπορέσει να ανεβάσει την ανταγωνιστικότητα. Τι πάει στραβά, ναι, αυτό θα σας ρωτήσω. Για να παραμείνουμε, αν θέλετε. Και έχει ενδιαφέρον για να στιευτούμε και λίγο ότι τραβώντας λίγο παραπάνω την άποψη του κυρίου Παπαδημητρίου, θα μπορούσε να ερμηνευτεί ότι το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ανταγωνισμός σε αυτήν. Γιατί στην πραγματικότητα, αν θέλουμε να δούμε πώς έχει εξελιχθεί όλο αυτό που σήμερα συζητάμε ως πρόβλημα, να δούμε. Μάλλον έχει την αφετηρία του στην ίδια τη διαδικασία ανοίγματος της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Δείτε μερικές πλευρές. Η πρώτη, υπόθηκε και προηγουμένως από τον συνάδελφο στο Χρήστο Κολώνα, ότι η ΔΕΗ έχει ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής και ένα πολύ μικρότερο σαν στόχο κομμάτι στην εμπορία. Η ΔΕΗ, ως έχοντας την παραγωγή
αυτή τη στιγμή είναι αυτή η οποία δίνει ρεύμα στους ανταγωνιστές της. Με τιμές φτηνότερες από ό,τι εσείς και εγώ πληρώνουμε το ρεύμα. Η ΔΕΗ, μέσα από μηχανισμούς στους οποίους έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακολουθώντας στρατηγική της απελευθέρωσης αγοράς ενέργειας, ανεξάρτητα από τους σχετισμούς εντός και των κυβερνήσεων, έχει βρεθεί αυτή τη στιγμή να έχει εργαζόμενους οι οποίοι βιώνουν στο πετσί τους όλη αυτή τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας στον ανταγωνισμό. Καλύστε. Το ρεύμα με τις ΔΕΗ. Να τελειώσω λίγο. Να τελειώσετε, αλλά είναι καλό να συζητάμε. Όχι, οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ σε τι βιώνουν στο πετσί τους. Δηλαδή να λέγατε για άλλους εργαζομένους, αλλά εργαζόμενοι της ΔΕΗ ακόμη και σήμερα ευτυχώς είναι καλά πληρωμένοι. Στα ορυχεία με τις 11 ώρες βάρδιας. Εγώ δεν έχω ακούσει άλλες επιχειρήσεις πάντως να δίνει ο Υπουργός, ολόκληρη κυβέρνηση, ολόκληρη αντιπολίτευση να λένε ότι είναι γκαραντή η απασχόληση. Εάν δείτε λίγο πώς έχουν εξελιχθεί οι εργασιακές σχέσεις και εντός της ΔΕΗ, επειδή συμβαίνει το θέμα να το έχω παρακολουθήσει. Okay, όπως νομίζετε, αλλά εγώ δεν θα έκλαιγα για το κομμάτι της εργατικής τάξης που είναι ΔΕΗ. Ότι δεν είναι σε κίνδυνο, είναι. Αλλά με συγχωρείτε, δηλαδή είναι το αυτό καλό κομμάτι. Είναι σε κίνδυνο, είναι το αν θα μπορέσει να υπάρχει φτηνή και επαρκής ηλεκτρική ενέργεια για το λαό. Αυτό που είναι σε κίνδυνο είναι το αν και κατά πόσο θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν όλοι οι ενεργειακοί πόροι για αυτό το σκοπό και όχι, για παράδειγμα, θα ακριβοπληρώνουμε στρεβλές επενδύσεις με στόχο το κέρδος σε ΑΠΕ με τρόπο που έχει γύρει αντιδράσεις, φαντάζομαι είναι γνωστές, περισσότερες από τις οποίες είναι δικαιολογημένες, ή απαξιώνοντας τη δυνατότητα να αναπτύξουμε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με φιλοπεριβαλλοντικό. Και το οποίο πρέπει να το βάλουμε μπρος κάποια στιγμή όμως σοβαρά. Ακριβώς. Έτσι δεν γίνεται αλλιώς. Είναι γεγονός, για παράδειγμα, ότι στην Ελλάδα που έχει λιγνίτη δεν υπάρχει ούτε μία επένδυση σοβαρή για να, και αυτή δεν θα μπορούσε να γίνει από ιδιώτη επιχειρηματία γιατί δεν θα έχει κέρδος, για ανάπτυξη τεχνολογιών CCS που είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Πολύ, και αξιοποιούν το λιγνίτη. Είναι και για την υγεία πλέον. Δηλαδή, πέραν από τη ΔΕΗ πάντως. Μισό λεπτάκι, θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Κυλάκο, γιατί αναφέρθηκε και στα εργασιακά. Και ξέρω ότι παρακολουθείτε και τα συνδικαλιστικά. Ο κύριος Αδαμίδης, ο πρόεδρος της Γενόπ ΔΕΗ, έχει έρθει και εδώ καλεσμένος και ο άνθρωπος μιλάει και όλας έχει μιλήσει πολύ. Ο οποίος μας είπε ότι λίγο το πολύ ότι δεν είχε κανένα πρόβλημα. Αυτά που λένε δεν ισχύουν. Πώς το ερμηνεύετε αυτό? Οι συνδικαλιστικές ηγεσίες και στη Γενόπ ΔΕΗ, όπως και στη ΓΕΣΕ ευρύτερα, δεν έχουν παίξει κάποιο διαφορετικό ρόλο από τη στήριξη στην ουσία ενός μοντέλου ανάπτυξης, το οποίο δεν έχει στο επίκεντρο τις ανάγκες του εργαζόμενου λαού, δυστυχώς, και αυτό γιατί εμφορούνται από συγκεκριμένες πολιτικές αντιλήψεις. Άρα δεν νομίζω ότι θα πρέπει εκεί να αναζητήσουμε. Μια πολιτική αντίληψη συγκεκριμένη και ταυτόχρονα. Και ταυτόχρονα φωτίζει και μια πλευρά η οποία, αν τη δούμε στην ολοκληρωμένη της διάσταση, είναι κάτι το οποίο πρέπει να μπει στην κουβέντα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι κανένας θα μπορούσε να αρνηθεί ότι οι εξελίξεις στη ΔΕΗ το τελευταίο διάστημα είναι απότοκο συγκεκριμένων σχεδιασμών που έχουν στο επικεντρό τους και την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων. Και στις οποίες το συνδικαλιστικό ένα μέρος, θέλω να το τονίσω να είμαι πολύ σαφής, και ανθρώπων από το συνδικαλισμό έπαιξαν και αυτοί το κομμάτι τους, το ρόλο τους. Συγκεκριμένων πολιτικών αντιλήψεων. Συγκεκριμένων πολιτικών αντιλήψεων, τις οποίες υπηρετούν από διάφορες θέσεις. Στο... Να σας πω κάτι. Το ζήτημα δεν είναι το συνδικαλιστικό κίνημα. Το συνδικαλιστικό κίνημα, στο βαθμό που οργανώνει την πάλη του και με συλλογικό τρόπο αποφασίζει τις διεκδικήσεις του, τις μορφές που θα αξιοποιήσει, μπορεί και πρέπει να ξεκαθαρίσει, αν θέλετε, και τις γραμμές του και η πρωτοβουλία που έχει αναλάβει το ΠΑΜΕ το τελευταίο διάστημα και έχει αγκαλιαστεί από χιλιάδες εργαζόμενους, ακόμα και αυτούς που δεν συμφωνούσαν. Το ΠΑΜΕ είναι πάντα στους χώρους εργασίας, δεν είναι με αυτό. Θα μπορούσε και νομίζω ότι θα καταφέρει να σπάσει και αποστήματα τα οποία υπάρχουν. Ήδη υπάρχουν δρομολογημένες εξέλιξεις σε αυτήν την κατεύθυνση. Είναι αλήθεια ότι είναι μάλλον τραγικό να συζητάμε για το φορολογικό, θεωρώντας δεδομένο ότι θα καταλήξουμε δοσάδες. Και να μετράμε σε πόσο θα πληρώνουμε τα χρήματα, όταν υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι. Υπάρχει. Ποια? Να μειωθεί το αφορολόγητο, να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές για τα λαϊκά στρώματα, να απαλλαγούν από την καταβολή. Να απαλλαγούν από την καταβολή των ελάχιστων φόρων τα λαϊκά στρώματα. Να καταργηθεί το ένφια. Δεν το υποστήριξε μέχρι τέλους. Να καταργηθεί ο ένφια, γιατί με τον τρόπο που έρχεται τώρα στη συζήτηση, στην ουσία νομιμοποιείται ένα χαράτσι την ώρα που δεν. Φαντάζομαι ότι έχετε και κάποια λύση πώς για να φορολογηθεί η μεγάλη ακίνητη περιουσία ή να φορολογηθούν τα ακίνητα, τα μεγάλα ακίνητα που ανήκουν σε offshore, που ανήκουν σε επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ακινήτων που επωφελούνται από ένα εντελώς διαφορετικό από αυτό που πληρώνουμε εμείς και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι φορολογικοί.